Να σας πω κάτι. Εχθές έγινε ολόκληρο το θέμα. Επειδή το... η κοινωνική ασφάλιση είναι σε εσάς. Βέβαια, ναι. Εντελώς καθήλυνη είναι ο κύριος Στρατούλης, αλλά εσείς είστε υπουργός. Με αυτή την ιστορία του... των αποκαλύψεων που έκανε χθες ο κύριος Ρωμανιάς, που αμφισβητήθηκε πολύ και από τους προηγούμενους υπουργούς κτλ. Ήταν ενοχλημένα τα στοιχεία. Τι άποψη έχετε, τι έχετε καταλάβει, δηλαδή, των αναλογιστικών μελετών. Ο κύριος Ρωμανιάς αποκάλυψε ένα εντελώς λάθος τρόπο πάνω στον οποίο βασίστηκαν οι συγκεκριμένες μελέτες. Και προφανώς αυτό δεν έγινε τυχαία. Έγινε στην βάση μιας σκοπιμότητας. Να διωγγωθεί το θέμα της βιωσιμότητας των ταμείων, άρα να υπάρξει το κατάλληλο πολιτικό κλίμα, ώστε να έρθουν μετά και να πούνε, παιδιά, περικοπές, αύξηση των ορίων ηλικίας. Διότι δεν μπορείς να κάνεις μια αναλογιστική μελέτη, να εξετάζεις τη βιωσιμότητα ενός ταμείου και να μην κοιτάς την περιουσία του, τα κινητά του. Δεν είναι στοιχεία προς αξιοποίηση. Εσείς δηλαδή στην προσωπική σας ζωή, στην ατομική σας ζωή, έχετε μια επιχείρηση, έχετε ένα σπίτι, όταν πάτε στην τράπεζα και αποφασίζετε να σας δανειοδοτήσει ή όχι, δεν προσμετρώνται όλα. Τι μετράτε μόνο, τι έχετε στην τσέπη και στην τράπεζα, στο λογαριασμό. Υπάρχει ο αντίλογος ο οποίος λέει ότι τις αναλογιστικές μελέτες δεν τις κάνει στο Υπουργείο. Τις έκανε Εθνική Αναλογιστική Αρχή μαζί με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας που έχει αναλάβει όλες τις μελέτες όλων των ασφαλιστικών συστημάτων όλης της Ευρωζώνης. Και έχει ενιαία πράγματα. Έστω και έτσι να είναι, ναι. Έστω και έτσι και να υπάρχει αυτή η διάσταση που λέτε. Το είδα στις ανακοινώσεις. Ναι, ναι. Νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί κανείς να το θεωρήσει ως δεδομένο. Φαίνεται ότι υπάρχει τελικά μια πολιτική σκοπιμότητα. Τι θα πει αυτό. Ναι, αυτό να σου πω ένα άλλο παράδειγμα. Και το Σύμφωνο Σταθερότητας μέσα έχει διάφορους δείκτες που καλεί τις χώρες να προσαρμοστούν. Το γεγονός ότι δεν έχει δείκτη για τη φτώχεια, για την ανεργία, για την ανάπτυξη είναι τυχαίο. Α, όχι, εντάξει. Αν βάλουμε λοιπόν και άλλους δείκτες, αυτομάτως προσδιορίζεις πια το μείγμα της πολιτικής που καλείς να εφαρμόσεις. Απλώς αυτό έχει και μια δεύτερη σχέση. Άρα λοιπόν έχει και εδώ μια πέρα. Συνέχεια όμως. Αποκαταστήστε τότε τα όρια ηλικίας και τις συντάξεις, θα σου πει ο άλλος. Αφού αμφισβητείς τη βάση πάνω στην οποία πατήσανε. Άρα λοιπόν όχι. Η συνέχεια είναι να κάνω μια με πραγματικούς όρους και δεδομένα αναλογιστική μελέτη και εκεί πέρα να δούμε τι χρειάζεται έτσι ώστε να έχουμε ένα ασφαλιστικό. Σίγουρα η κατάσταση θα είναι καλύτερη από όσο εμφανιζόταν προφανώς. Ξέρετε τι ακίνητη περιουσία έχουν τα ασφαλιστικά ταμεία, τεράστια. Η μελέτη. Και, καταρχήν επειδή είμαι και στο Υπουργείο Εργασίας, το οποίο εποπτεύει. Τα περισσότερα από αυτά τα ακίνητα δεν είναι καταγεγραμμένα. Δεν ξέρουμε αν είναι νοικιασμένα ή όχι. Αν είναι εγκατελειμμένα, ποιος είναι μέσα. Αλήθεια είναι αυτά που λέτε. Αλήθεια είναι αυτά που λέτε. Εγώ ξέρω ότι προσπαθούμε, βρήκαμε αυτές τις πρώτες εβδομάδες ένα πρώτο κατάλογο, δεν ξέρουμε αν είναι όλος. Ναι, και υπάρχουν ιδέες τώρα να δούμε ποια είναι ένα ενίο φορέα να ξέρουμε. Ξέρω ότι η αναλογιστική μελέτη για το ΙΚΑ αναφέρει, άλλο αν την παίρνει υπόψη του, δεν την παίρνει στη μελέτη βιωσιμότητας, ότι είναι γύρω στα 3,5 δις αξία. Αλλά δίνουν με 1,5% απόδοση το χρόνο, βγάζει 70 εκατομμύρια. Με 12 δις ανάγκη στο χρόνο, δεν είναι τίποτε. Αν το αξιοποιήσετε αλλιώς. Φοβάμαι ότι δεν έχει καταγραφεί από πλευράς των φορέων. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, είναι μια μεγάλη παράμετρος είναι σε τι κατάσταση είναι αυτή η ακίνητη περιουσία. Μήπως θέλει άλλα τόσα λεφτά για να φτιαχτεί, μήπως είναι εγκαταλειμμένη, ρημαγμένη. Ξέρεις ότι στη γωνία Πανεπιστημίου Χαριλάου Τρικούπη, Πανεπιστημίου και Χαριλάου Τρικούπη, όλο το τετράγωνο του ΙΚΑ. Είναι η ιδιοκτησία του ΙΚΑ και είναι κάτι παλιό εκεί, ο οποίο πληρώνει κάτι νίκη τη πλάκα. Το παλιό ξενοδοχείο Εσπέρι, ας πούμε, το έχει κάποιο φορέα του Υπουργείου Εργασίας. Μάλιστα. Μέσα στο κέντρο τη Αθήνα. Άρα λέτε να ξαναγίνουν μελέτες, ας πούμε, και θα δούμε πώς θα πάει κτλ. Βέβαια, να έχουμε την πραγματική εικόνα. Ωραία, ναι, αλλά αυτό που είπε ο κ. Στρατούλης ότι θα μπει δικαιοσύνη να το ψάξει αυτό το πράγμα ισχύει τώρα. Αυτό το ζήτησε νομίζω ο κ. Βούρτσης, ο προηγούμενος, ο προκάτοχός μου. Αυτό το είπε. Λέει, αν υπάρχει τέτοια νοθεία, να κινηθεί η δικαιοσύνη. Εδώ πρωτίστως είναι πολιτικές οι ευθύνες. Ναι. Υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα που δεν προσμετρηθήκαν αυτά τα στοιχεία. Τώρα, πριν πάμε στα δικά σας θέματα, η σχέση μας τώρα με τους θεσμούς, όπως λέγονται τώρα, ποια είναι και τι περιμένουμε, ποιο είναι το σχέδιο που υπάρχει. Δηλαδή, υπογράψαμε ένα χαρτί το Φεβρουάριο που λέει αξιολόγηση. Αξιολόγηση τι ενός πράγματος. Εδώ έχει που αρχίζει και μπερδεύεται ο κόσμος. Τι θα αξιολογήσει η... Υπογράψαμε μια συμφωνία. Ναι, η οποία εμπεριέχει την αξιολόγηση. Είναι ένα γενικό πλαίσιο προθέσεων. Και τώρα είμαστε στη φάση αποσαφήνισης του περιεχομένου της. Περί αυτού πρόκειται. Δεν έχει το στοιχείο των νέων μέτρων. Σίγουρα. Δεν έχει μέσα στον πυρήνα της τις μνημονιακές λογικές. Βάζει ένα τέλος.
και προσπαθεί να οικοδομήσει, όπως λέγαμε και πριν, σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης σε ό,τι σχέση ανάμεσα στη χώρα. Αύριο το τεχνικό κλιμάκιο που θα έρθει εδώ, τα τεχνικά κλιμάκια δεν ξέρω πόσα θα είναι, παρότι εσείς λέγατε ότι δεν θα έρθουν εδώ, αναγκαστήκαμε, κάναμε μια τακτική υποχώρηση, μισό λεπτό. Μην ενοχοποιούμε την οποιοδήποτε συζήτηση με τους εταίρους μας. Ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμμετέχουμε με δικαίωμα ψήφου, με υποχρεώσεις, καταθέτουμε τις απόψεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα πεδίο τελικά, από ό,τι βλέπετε, συγκρούσεων, συμφωνιών, συμβιβασμών. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Του κόσμου, ναι. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι πρέπει να τη βλέπουμε. Έχοντας συνείδηση λοιπόν ακριβώς των συνθήκων, πηγαίνουμε με ένα συγκεκριμένο σχέδιο, με μια στόχευση. Αυτό που δεν καταλαβαίνει ο κόσμος είναι το εξής. Τι θα έρθει να κάνει αύριο το τεχνικό κλιμάκιο, τι νούμερα θα ελέγξει, έρχεται εδώ για να κοιτάξει κάποια νούμερα. Κάποια στοιχεία να δει αν είναι ορθά. Πώς πάντα. Δεν είναι μόνο το θέμα. Διότι κάποια από αυτά τα υπητεγόμενες μεταρρυθμίσεις που συζητηθήκαν στο Eurogroup της Δευτέρας δεν αφορούν μόνο νούμερα. Αλλά για παράδειγμα, είναι ένα σχέδιο πάταξης της φοροδιαφυγής. Υπάρχει ένα σχέδιο εξυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης. Ναι. Αυτά δεν σχετίζονται. Όχι, δεν είναι μεταρρυθμιστικά. Ακριβώς. Τα οποία όμως έχουν κάποια νούμερα πίσω τους που σέρνουν. Εσείς προφανώς κοστολογείτε. Τώρα θα αρχίσουμε τη. Δηλαδή, για παράδειγμα, στην συμφωνία του Φεβρουαρίου υπάρχει ένα θέμα το οποίο σχετίζεται και με το Υπουργείο Εργασίας, το θέμα των συλλογικών συμβάσεων. Ναι. Αποκατάσταση δηλαδή του πραγματικού περιεχομένου των συλλογικών συμβάσεων. Αυτοί έχουν εκφράσει διαφωνία σε αυτό, ξέρετε. Μα έγινε αποδεκτό αυτό. Υπήρξε. Ναι. Αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά διέλυσαν. Διέλυσαν τις εργασιακές σχέσεις. Ναι. Επέβαλαν μια απορρίθμιση χωρίς προηγούμενο. Αναγνωρίσανε, και αυτό είναι μια πρώτη νίκη της Ελλάδος, ναι, την ανάγκη να δούμε αυτό το θέμα. Ήμουνα την προηγούμενη Δευτέρα στη Σύνοδο Κορυφής των Υπουργών Εργασίας στις Βρυξέλλες. Ναι. Από τις συζητήσεις που γίνανε στο περιθώριο, γιατί ξέρετε, εκεί πέρα υπάρχει μια τυπικότητα στις, ναι, επίσημες εργασίες, που γίνανε στο περιθώριο, η ανάγκη να αποκατασταθεί ο διάλογος ανάμεσα στους εργαζόμενους και στους εργοδότες, κάτι το οποίο εδώ πέρα έχει σταματήσει, αναγνωρίστηκε από όλους τους συνομιλητές μου. Από 5, 6, 7, 8 υπουργούς. Δηλαδή, δύο λεφτά. Οι ίδιοι που επιβάλλαν μέσω των μνημονίων να καταργηθούν η Εθνική Συλλογική Σύμβαση. Ναι, ξέρετε γιατί. Οι ίδιοι λένε τώρα αυτό δείχνει, αυτό δείχνει, ναι, ακριβώς αυτή την κινητικότητα και τις αντιφάσεις που υπάρχει σήμερα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωραία. Είναι διαφορετικός ο τρόπος όταν συζητάς το διάδρομο τη Συνόδου Κορυφής και διαφορετικά όταν λοιπόν, παίρνουν το λόγο και μιλάνε αυτό επίσημα. Πότε το περιμένουμε αυτό ότι θα γίνει σύντομα τώρα, ας πούμε, νομοθετικά? Νομίζω προς το τέλος Μαρτίου να είμαστε έτοιμοι να κατατεθεί. Οι θεσμοί πάντως, για να ολοκληρώσουμε το γενικό και να πάμε στα ειδικά τα δικά σας, όπως έχουμε ήδη πει, οι θεσμοί έχουν αντιληφθεί αλλιώς αυτή τη συμφωνία. Οι θεσμοί λένε ότι αξιολογούμε την πορεία της χώρας με βάση αυτά τα οποία είχαν συμφωνήσει προηγούμενοι. Όχι, αυτό δεν υπάρχει. Όχι, εσείς καλά το λέτε ότι δεν υπάρχει. Και εμείς αρνούμεθα. Εκείνη λέει ότι λέει. Και εδώ θα σας κάνω μία επισήμανση. Ότι βλέπετε ότι ενώ σε κάθε σύνοδο του Eurogroup, του ECOFIN, υπάρχει ένα ανακοινωθέν, εν πάση περιπτώσει, και όλοι το υπερασπίζονται, την επομένη αρχίζει η αποδόμησή του. Αυτό τι μας δείχνει? Ότι πράγματι υπάρχει μια πραγματική διαπάλη και μέσα στην Ευρωζώνη, η οποία προσπαθεί να δημιουργήσει πιέσεις. Είναι φανερό ότι ο γερμανικός παράγοντας έχει το δικό του σχέδιο. Θέλει να ερμηνεύσει αυτή την συμφωνία όπως τον συμφέρει εκείνον. Ότι θα σε αξιολογήσω για το αν έκανες αυτά που είχε η προηγούμενη κυβέρνηση, που είχε υποσχεθεί. Μα το θέμα της αμφισβήτησης της προηγούμενης πολιτικής σχετίζεται με το πελώριο ζήτημα που λέγεται αμφισβήτηση της κυρίαρχης γερμανικής άποψης για το πώς θα πορευτεί η Ευρώπη. Σε τελική ανάλυση, αυτό είναι το διακύβευμα. Ναι. Αυτό είναι το διακύβευμα με το οποίο αναμετριόμαστε. Δεν υπάρχει κανείς ο οποίος με σοβαρό τρόπο και επιχειρήματα να υπερασπιστεί το μνημονιακό πρόγραμμα. Πού πέτυχε. Πέτυχε τι, στην ανεργία, σε τι πράγμα πέτυχε, στην υγεία, στην παιδεία? Έχετε κάποια από τα στοιχεία που μαζεύετε ως τώρα, έχετε κάποια εικόνα, κάποια ιδέα για το πού πάει η ανεργία αυτή την περίοδο ή πού θα πάει μέχρι το τέλος του χρόνου? Θα πάμε σε μείωση ή θα... Κοιτάξτε να δείτε. Για παράδειγμα, χθες βγήκανε κάποια στοιχεία από αυτό το πρόγραμμα που παρακολουθεί, ένα από τα προγράμματα, ναι, το Δαργάνι, το οποίο δείχνει το Φεβρουάριο
μια αύξηση της απασχόλησης σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Εγώ προσωπικά δεν το περίμενα κιόλας. Ναι. Αλλά αν θέλουμε να δούμε ουσιαστική διαφορά, πρέπει να έχουμε όλη εκείνη την άνεση να αρχίσουν να υλοποιούνται μέτρα τα οποία καταρχήν θα βελτιώσουν το ψυχολογικό κλίμα. Κατά δεύτερο λόγο, θα αν δεν βελτιωθεί αυτό, το ψυχολογικό τώρα δεν είναι καλό. Ακόμα όσο όχι υπάρχει βέβαια μια ασάφεια. Ο άλλο σου λέει κάτσε, τώρα να δούμε, περιμένουμε, να δούμε τι θα απογίνουμε. Και θεωρώ ότι τουλάχιστον εκείνοι οι κύκλοι οι οποίοι θέλουν να στριμώξουν, να πιέσουν την Ελλάδα, θέλουν ακριβώς να ροκανίσουμε το χρόνο με δεδομένες τις αυξημένες απαιτήσεις που υπάρχουν στις αρχές του καλοκαιριού. Και άρα με την πλάτη στον τοίχο η χώρα να αποδεχθεί πράγματα τα οποία δεν είναι διατεθειμένοι να τα κάνει. Να τελειώσουμε γρήγορα, το γρηγορότερο δυνατό. Εμείς λέμε ότι με ανοιχτά χαρτιά, χωρίς να κρύβουμε τις προθέσεις μας, χωρίς να προδίδουμε την εντολή που έχουμε πάρει με τον ελληνικό λαό, πρέπει να συνειδητοποιήσουν όλοι ότι ο ελληνικός λαός, η χώρα έχει ανάγκη από έναν άλλο δρόμο. Αυτός ο δρόμος δεν μπορεί να κινείται στα όρια της προηγούμενης πολιτικής. Πέστε μου κάτι, τώρα δεν είμαστε με την πλάτη στον τοίχο? Διαρκώς είμαστε, επί πέντε χρόνια είμαστε με την πλάτη στον τοίχο. Ασφαλώς. Επί πέντε χρόνια. Τώρα λέω, τώρα στη μέση των διαπραγματεύσεων. Και ξέρετε κάτι, αν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, αυτή τη στιγμή από δύσκολες θέσεις διαπραγματεύεται για το μέλλον της χώρας, αυτό σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό οφείλεται στο τι δεσμευτήκαν οι προηγούμενοι, στο τι πολιτική εφαρμόσανε, στο πώς με τις πράξεις τους οδηγήσαν στο να κλείσουν δεκάδες επιχειρήσεις, στο να χαθούν θέσεις εργασίας. Και με αυτή την έννοια ήταν απολύτως θετικό και μόνο το γεγονός ότι ιτήθηκε η κυβέρνηση Σαμαρά μέσω των εκλογών. Πείτε μου κάτι, ρωτήσατε εσείς, κάνετε καμιά κουβέντα για με τους θεσμούς εκεί στο Σύνοδο των Υπουργών Εργασίας κτλ. Για την αύξηση του μισθού στο 751, πότε, πού δέχονται, δεν δέχονται, δεν ρωτάτε, πότε θα γίνει? Στην επίσημη παρέμβασή μου, ναι, η οποία ήταν 3 λεπτά όπως ολονών, όχι μόνο για την Ελλάδα. Ναι. 3 λεπτά στην. Ναι. Τρία, σας αφήνω να μιλάτε επίσημα. 3 και 3 στο γεύμα. Ναι. Που είναι μόνοι τους οι υπουργοί. Έθεσα ακριβώς με απόλυτη σαφήνεια το πλάνο των δικών μας πρωτοβουλειών και τα ζητήματα που αφορούν την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων και το θέμα της σταδιακής αποκατάστασης του κατώτατου μισθού. Ναι. Και τι αντιδράσεις βρήκατε? Τίποτα. Τίποτα. Τίποτα δεν βρήκατε. Θα σας έλεγα ότι ήμασταν και η μόνη χώρα η οποία θέσαμε την ανάγκη, με αυτά ακριβώς τα λόγια που σας λέω, να εγκαταληφθούν οι πολιτικές λιτότητας και το θέμα της δημοκρατίας. Της δημοκρατίας στους εργασιακούς χώρους. Αυτά, ξέρετε, είδα ότι προκαλέσανε μια μικρή αναταραχή στους παριστάμενους υπουργούς. Αυτά που λέει, ας πούμε. Αλλά πάλι λέω ότι το πιο ενδιαφέρον ήταν στις κατηδίαν συζητήσεις που είχα, όπου με όσους μίλησα, παραδεχτήκαν ότι αυτά έχουν βάση. Ναι. Από την άλλη μεριά, ο Σόιμπλε γιατί προπαγανδίζει ότι υπάρχουν υπουργοί οι οποίοι τα ακούνε όλα αυτά και τρελαίνονται, διότι στις δικές τους χώρες ο μισθός είναι 3 φορές κάτω? Ο κύριος Σόιμπλε καταρχήν πρέπει να εξηγήσει γιατί για πρώτη φορά πριν από λίγες εβδομάδες η Γερμανία καθιέρωσε τον ελάχιστο μισθό. Δεν υπήρχε, το έβαλε. Ναι. Και μάλιστα σε μια κατηδίαν συζήτηση που είχαμε τον κύριο Άσμουσεν. Ήτανε κομμάτι με τον κύριο Άσμουσεν, του έθεσα ακριβώς αυτό το ερώτημα. Ήταν κομμάτι της συμφωνίας του με τους Σοσιαλδημοκράτες. Ο κύριος Άσμουσεν είναι τη μεριά των Σοσιαλδημοκρατών. Mm-hmm. Λοιπόν, και του έθεσα αυτό το ερώτημα. Το κάνατε, λέω. Τι θα μας πείτε, γιατί το κάναμε εμείς? Ναι. Αν δεν σας λένε μην το κάνετε, σας λένε μην τα αυξήσετε τόσο πολύ. Τέλος πάντων, πότε το περιμένουμε τώρα αυτό? Έχετε πει ότι μέχρι το 16 σταδιακά. Κάτι πιο συγκεκριμένο. Όσο συγκεκριμένο μπορεί να είναι τώρα που μιλάμε. Μιλάμε για ακριβώς περίπου από τώρα μέχρι τα μέσα, το δεύτερο εξάμηνο του 16, σε 2 δόσεις να φτάσουμε στο 751. Η πρώτη δόση πότε θα γίνει? Μέσα στο 15. Μέσα στο 15. Λεφτά, κύριε Σκουρλέτη, επειδή είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό και το οποίο απλώς είναι 2-3 μήνες πριν τώρα που το συζητάμε, λεφτά καινούργια θα χρειαστούμε σαν χώρα? Νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα? Και με ποιους όρους άραγε θα μας δώσουν, αν τεθεί θέμα το καλοκαίρι? Έχετε ακούσει κανέναν από όλο το πολιτικό φάσμα που να λέει ότι δεν υπάρχει ανάγκη χρηματοδότησης για τη χώρα? Όλες οι χώρες. Το μεγάλο ζήτημα είναι η χρηματοδότηση να μην πηγαίνει στην μαύρη τρύπα της εξυπηρέτησης του χρέους στο πλαίσιο μιας
ηφαισιακής πολιτικής, όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Λίγα λεφτά ήρθαν στη χώρα. Ναι, απλώς η ανησυχία ήταν μεγαλύτερο για να πρόγραμμα διάσωσης εντός εισαγωγικών από αυτό που εφαρμόστηκε στην περίπτωση της Ελλάδος με τα πολεμικά. Δεν υπήρξε. Η και ταυτόχρονα ήταν τη μεγαλύτερη αποτυχία. Άρα λοιπόν. Ναι, θέλουμε, έχουμε ανάγκη από λεφτά, αλλά η ανησυχία που υπάρχει είναι ότι για να σου δώσουν άλλα λεφτά θα σου βάλουν καινούριο μνημόνιο. Αυτή είναι η ανησυχία που υπάρχει. Θα απαιτήσουν καινούργια μέτρα, καινούργια μνημόνια. Αλλιώς δεν θα σου δώσουν λεφτά. Αυτό δεν πατάει πουθενά. Δεν έχει λογική. Δεν έχει λογική. Γιατί σήμερα λοιπόν το θέμα της χρηματοδότησης πρέπει να το δούμε μέσα από το πρίσμα μιας διαφορετικής πολιτικής, αντιηφαισιακής, αναπτυξιακής και ταυτόχρονα κάποια στιγμή προς το τέλος αυτού του τετραμήνου να ανοίξουμε το θέμα του χρέους. Κύριε Σκουλέτη, ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχει μια θεμελιώδης διαφορά ανάμεσα στη λογική της κυβέρνησης και στη λογική των κυρίαρχων ευρωπαϊκών ελίτ, όπως λένε. Λογικό δεν είναι αυτό. Εμείς είμαστε μια κυβέρνηση της ριζοσπαστικής αριστεράς, τουλάχιστον προς τον κορμό της. Και εκεί θα γίνει συζήτηση. Οι άλλοι εκφράζονται με πολιτικές ακραίων εφηλεγγύων. Η κυβέρνηση λέει: χρειάζεται η χώρα λεφτά, όχι με λιτότητα. Άρα. Και δεν θα πηγαίνουν τα λεφτά να πληρώνουν το χρέος. Γιατί δεν τελειώνει ποτέ αυτό το πράγμα. Άρα, δεν μπορούν να πηγαίνουν αποκλειστικά για αυτό. Εντάξει, παιδί μου. Άρα, πρώτα θα συζητήσουμε την απομείωση με κάποιο τρόπο του χρέους. Θα συζητήσουμε και ένα πρόγραμμα αναπτυξιακό και τότε θέλουμε λεφτά σε αυτή τη βάση. Ακριβώς. Και οι Ευρωπαίοι λένε, όχι, πρώτα θα συμφωνήσουμε τα αναπτυξιακά και πώς τα χρηματοδοτικά και πώς θα τα ξεμπλέξει και μετά αν θες κουβεντιάζουμε το χρέος. Καταλαβαίνετε πόσο είναι, σαν να έρχονται δύο τρένα το ένα απέναντι στο άλλο, είναι εντελώς εκ διαμέτρου αντίθεση. Το κάναμε αυτό τα προηγούμενα πέντε χρόνια. Το κάναμε. Το κάναμε. Αυτό που λένε οι Ευρωπαίοι. Είχαν δεσμευτεί το 12 όταν υπάρξει αυτό το περίφημο πρωτογενές πλεώνασμα όπως υπήρξε και με τον τρόπο που υπήρξε. Θα ανοίξει αυτή η συζήτηση. Ναι. Α, είχε ανοίξει μέχρι τώρα. Όχι. Τι γίνεται λοιπόν. Εσείς πότε θα το θέσετε το θέμα. Τι γίνεται λοιπόν. Εσείς πότε θα το θέσετε το θέμα αυτό. Μα είναι σαφές ότι πρέπει, θεωρούμε, να ανοίξει αυτή η συζήτηση μέσα στο διάστημα αυτή τη συμφωνία γέφυρα, μέσα στο τετράμινο. Ναι. Μέσα στο τετράμινο. Ωραία. Να ρωτήσω και κάτι πιο επίσης συγκεκριμένο. Να σας πω κάτι. Ναι, εδώ πέρα. Ναι, ναι. Μια ανάλογη περίπτωση, δεν θα πω το όνομα. Είχαμε έναν ομόλογό μου υπουργό εργασίας μεγάλης ευρωπαϊκής χώρας. Κάποια στιγμή, αφού μου έθεσε το θέμα της χρηματοδότησης, μου είπε: μα η Ευρώπη έχει κανόνες. Και πρέπει να. Λέω: βεβαίως, προφανώς έχει κανόνες. Λέω: αυτοί οι κανόνες όμως πρέπει από καιρό εις καιρό να προσαρμόζονται. Να έχουν μια ευελιξία, μόνο την εργασία θέλετε. Λέω ευέλικτη, μάλιστα του λέω χαριτολογώντας. Και βέβαια σκάει στα γέλια και μου λέει ναι, γιατί η δικιά μου τη χώρα τέσσερις φορές αυτούς τους κανόνες τους έχουμε με διαφορετικό τρόπο εφαρμόσει. Αντιλαμβάνεστε ποιος ήταν. Εσείς το είπατε. Ναι, εγώ το είπα, ναι, εντάξει. Ναι. Εσείς δεν το επιβεβαιώσατε. Ναι. Πείτε μου κάτι για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα που είναι στη δική σας αρμοδιότητα, δεν είναι. Ναι, είμαι στο Υπουργείο. Και σε ευθύνη τη κυρία Φωτίου. Ναι, αλλά μας πιστώσει, ναι. Πείτε μου κάτι, θα συνεχιστεί αυτό το πρόγραμμα. Καταρχήν αυτό το πρόγραμμα συνεχίζεται μέχρι τον Απρίλιο. Σε 13 δήμους. Ναι. Σε 13 δήμους, ναι. Έναν δήμο αναπεριφέρεια. Ναι. Υποτίθεται ένα πιλωτικό πρόγραμμα. Ναι. Δεν υπάρχει μέρημνα από την προηγούμενη κυβέρνηση, πρόβλεψη δηλαδή στον προϋπολογισμό για να συνεχιστεί. Δεν υπάρχει. Υποτίθεται θα βγαίναν τα συμπεράσματα και θα βλέπαμε. Ναι. Δεν υπάρχουν τα κονδύλια, δεν έχουν προϋπολογιστεί. Τώρα το θέμα είναι το εξής. Ότι είχε εξασφαλιστεί πάντως η χρηματοδότηση. Όχι. Όχι. Δεν έχει εξασφαλιστεί. Και εδώ υπάρχει ένα στοιχείο υποκρισίας από τους προηγούμενους. Διότι μιλάνε και λένε γιατί εν πάση περιπτώσει δεν επεκτείνεται. Το ερώτημα είναι με βάση λοιπόν την εμπειρία εφαρμογής του να δούμε εάν τελικά αυτό το πρόγραμμα μπορούσε να καταγράψει τις ακραίες μορφές φτώχειας ή θα πρέπει να αντικατασταθεί με άλλους είδους μέτρα. Εμείς ήδη κάνουμε ένα βήμα, γνωρίζετε ότι ήδη αυτή τη στιγμή στη Βουλή. Για την ανθρωπιστική κρίση. Ναι, παρότι πολλοί λένε ότι δεν είναι ακριβώς αυτά τα οποία τα λεφτά που χρειάζονται, αλλά το ξέρετε κι εσείς ότι δεν φτάνουν. Γιατί αλλά... όμως έρχεται το να σε αντίθεση με τα άλλο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, γιατί οργανω... υπάρχουν, ξέρετε, υπάρχει και μια στενότητα πόρων. Εντάξει, ρε παιδί μου. Όχι, ήταν ένα οργανωμένο πράγμα από ό,τι το είχα δει. Ας πούμε, είχε μελέτες από τη Διεθνή Τράπεζα. Δηλαδή, ήταν ένα μπούσλα που μπορούσε να βοηθήσει κάποιους ανθρώπους. Ξέρετε, αυτές οι μελέτες από τους διάφορους οργανισμούς, οι οποίες έχουν τη δική τους αξία, δεν είναι πολύ καλύτερες από τις μελέτες που γίνονται στην Ελλάδα. Διότι όταν, για παράδειγμα, έρχεται ο ΙΚΣ, διεθνής οργανισμός, και μελετάει κάτι στην Ελλάδα, το αναθέτει σε εγχώριους μελετητές. Ναι. Απλώς διαμεσολαβεί. Ναι. Θα πάλι μπορούσε... εμείς το κάνουμε τη μελέτη δηλαδή. Ακριβώς. Εκείνο απλώς γίνεται κατά παραγγελία. Ακριβώς. Και αυτοί παίρνουν βέβαια αυτό
αυτό που ναι. τους αναλογεί. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Για αυτή την περίφημη συζήτηση που έχει ανοίξει για το δημοψήφισμα ή τις εκλογές. Ναι. Έτσι, γίνεται μεγάλη συζήτηση. Έχει κάνει και κάποιες δηλώσεις ο κ. Βαρουφάκης. Μετά τις διόρθωσε, γιατί παραποιήθηκαν οι δηλώσεις του, όπως είπε. Ποια είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ τώρα, σε ποια περίπτωση θα πάμε σε δημοψήφισμα ή σε εκλογές? Καταρχήν, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, αλλά σας λέω ευθέως ότι δεν έχει μπει στην ατζέντα της συζήτησης της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει αυτό το θέμα πάνω στο τραπέζι. Αυτή τη στιγμή. Προφανώς αυτή τη στιγμή. Ναι. Όσο λοιπόν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε μπορούν να απαντηθούν με βάση την εντολή που έχουμε από τις πρόσφατες, από τις πολύ πρόσφατες εκλογές, δεν νομίζω ότι υπάρχει η ανάγκη προσφυγής στο λαό, είτε μέσω δημοψηφίσματος, είτε ακόμα και με το ενδεχόμενο νέων εκλογών. Να είναι απολύτως σαφές. Εάν τα φέρει έτσι η ζωή και έχουμε διλήμματα τα οποία είναι έξω από το πλαίσιο της εντολής που μας έχει δώσει ο λαός, πότε προφανώς... Άρα να καταλάβουμε δηλαδή ότι είτε σας βάλουν το μαχαίρι στο λαιμό και δεν γίνεται άλλο και σου πει βάλει ένα μνημόνιο εδώ πέρα καινούριο, είτε σου πούν σε φέρνουν σε δύο σημεία που θα πεις ρίξει και δεν στάχτηκε. Ο κόσμος μας είπε όχι μνημόνια. Ναι. Αυτά τα και δύο. Και μας το λέει πολύ περισσότερο την επόμενη των εκλογών. Ούτε σας είπε όμως διακινδυνεύσετε εσείς μας το ευρώ. Αυτά τα δύο είναι εκτός εντολής. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μια πρόθεση στην κυβέρνηση λοιπόν, να αναζητήσει η λύση εκτός. Αυτά όχι, θα καταλάβουμε ότι θα πούσετε. Αν φτάσετε στο σημείο να πείτε δεν μας ενδιαφέρει τι λέτε στην Ευρώπη, θα υπάρχει και αυτός ο θεωρητικός κίνδυνος. Γι' αυτό λέμε εκεί. Ξέρετε κάτι. Αυτή η συζήτηση, ενώ είναι πολύ εύλογη και καλά είναι ο καθένας να την κάνει, όταν γίνεται με έναν δημόσιο τρόπο, σε εγκλωβίζει σε άλλου είδους ερωτήματα και διλήμματα και χάνεις την ουσία της διαπραγμάτευσης, της καθημερινής διαπραγμάτευσης. Συμφωνούμε ότι είμαστε καταδικασμένοι να τα βρούμε με τους Ευρωπαίους. Αυτό. Τότε γιατί μερικοί δικοί σας το δηλώνουν, κύριε Σκουρλέτη, αφού έχετε δίκιο απόλυτο. Εσείς τους παρασύρετε. Επειδή είστε καλοί δημοσιογράφοι, εσείς τους παρασύρετε και τους μπερδεύετε τους ανθρώπους, νομίζω ότι... Είναι σαφής η προσέγγιση. Άρα πρέπει να τους κάνετε σεμινάρια, όπως δεν παρασύρεστε εσείς, να μην παρασύρονται και αυτοί. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Οι 100 δόσεις πότε θα έρθουν? Θα έρθουν ή θα περιμένουμε να τελειώσουν τα κλιμάκια? Θα έρθουν, όλα θα έρθουν. Και νομίζω ότι αυτά τα μέτρα θα λειτουργήσουν πάρα πολύ θετικά και για τα θετικά θα λειτουργήσουν να τα έρθουν, αλλά και πότε. Ανακουφιστικά για τον κόσμο. Πότε ρε παιδί, γιατί καθυστερούν από εβδομάδες και αρχίζει και ψηφιζόμαστε. Τώρα είναι το θέμα των δόσεων για τα ασφαλιστικά ταμεία. Το ξέρετε πολύ καλά ότι οι ασφαλιστικά ταμεία, αν καθυστερήσετε τις, απλώς θα μεγαλώνουν οι τρύπες, οι πρακτικές. Δεν αποδείχθηκε πάντως από τα έσοδα του Φεβρουαρίου. Ήταν περίπου στα επίπεδα τα περσινά. Ναι. Μα τώρα οι περισσότεροι έχουν σταματήσει περιμένοντας τη ρύθμιση και έχουν σταματήσει να πληρώνουν. Δεν ισχύει απόλυτα αυτό που λέτε. Μακάρι. Διότι η προϋπόθεση, από όσο γνωρίζω τουλάχιστον, για να μπει στις νέες ρυθμίσεις είναι να έχεις πληρώσει την τρέχουσα δόση. Ναι, αλλά ισχύει αυτό. Έχετε υπολογίσει πότε περίπου θα τα καταθέσετε όλα αυτά? Το θέμα των ρυθμίσεων για τα ασφαλιστικά ταμεία τώρα. Τώρα. Ναι. Λοιπόν. Καλή συνέχεια. Τώρα θα σας δούμε και αύριο με τους θεσμούς εδώ. Με τα τεχνικά. Όχι, αυτό δεν το. Ο υπουργός δεν βάζει τους θεσμούς, τελείωσε αυτό. Ναι. Οι πτυματάρχες. Άρα δεν θα με δείτε. Όχι, δεν σας δούμε στο πλάνα. Ούτε τους πτυματάρχες δεν θα δούμε στα πλάνα. Άκου που σου λέω. Σας επαναλαμβάνω πάντως, μην δημιουργούμε λάθος εικόνες στον κόσμο. Άλλο τροϊκανή, άλλο τώρα οι εκπρόσωποι, όπως λέγεται, το Brussels Group. Όχι, δεν είναι άλλο τώρα, κύριε Σκουλέτη, αφού οι ίδιοι άνθρωποι είναι. Όχι, δεν είναι οι ίδιοι άνθρωποι. Πώς, ο Μαζούχ είναι και ο Κοστέλο και οι ίδιοι είναι. Πώς δεν είναι οι ίδιοι. Τι εννοεί, τόσο φυσικά πρόσωπα. Δεν το ξέρω εγώ ποιοι είναι τα φυσικά πρόσωπα. Τα ίδια φυσικά πρόσωπα. Εμένα με ενδιαφέρει ο ρόλος του καθενός. Καλά, προφανώς δεν σας ενδιαφέρει μόνο η ονομασία όμως. Είναι τελείως διαφορετικό. Δεν σας ενδιαφέρει μόνο η ονομασία προφανώς, σας ενδιαφέρει και ο τελείως διαφορετικό. Να είστε κι εσείς. Πιστεύω ως Έλληνες πολίτες πιο υπερήφανοι. Όχι, καλύτερα. Από τα προηγούμενα χρόνια. Εντάξει. Τα έχουμε πει αυτά, ότι όλοι έχουν αισθανθεί περήφανοι. Γιατί η Ελλάδα όρθωσε το ανάστημά της. Αλλά δεν φτάνει αυτό. Θέλει τώρα αποτελέσματα. Θα δούμε, θα δούμε. Λοιπόν, καλημέρα σας. Θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία. Αλήθεια. Καλημέρα. Να είστε καλά.